Κύριε Πρόεδρε, χαρά σε Ευαγγέλια για τον Όμιλο. Πάμε πολύ καλά, μεγάλο ενδιαφέρον μαθαίνουμε για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Κοντεύει. Ναι, έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Έχουμε συμμετοχές από Αγγλία, από Βέλγιο, από Γερμανία, από Γαλλία, από Ιταλία, από Ρωσία. Τι λέτε, μπράβο, μπράβο. Και τις γειτονικές χώρες βέβαια. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σας έφερα αγγούρι. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που δώσατε σε μένα. Ναι. Για πείτε μου. Και μάλιστα αυτοί δηλώσαν μέχρι και από Ισραήλ έχουμε και αυτοί δηλώσαν μέσα στις δύο πρώτες μέρες που άνοιξε η λίστα για να δηλώσουν συμμετοχές. Μάλιστα. Βέβαια αυτό που θέλω να σας πω επιπλέον είναι ότι για πρώτη φορά συμμετέχουν και τέσσερις αθλητές της Πτολεμαϊδας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Και ήδη τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουμε και αφίσες με τα παιδιά της Πτολεμαϊδας που θα πάρουν μέσα στο πανευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα. Θα έχουν και τους συνοδούς εκτός από τους προπονητές τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά αυτά θα έρθουν από έξω. Και από προπονητές αλλά και από τους γονείς. Αυτό εννοώ. Και επειδή υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον, οι αγώνες θα ξεκινήσουν νωρίτερα από τις 14 γιατί θα έχουμε προκριματικά. Και στη συνέχεια βέβαια στις 14 αρχίζει το κυρίως ταμπλό, για 5 μέρες θα αγωνίζονται αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν ας πούμε τα μετάλλια. Πού θα φιλοξενηθούν όλοι αυτοί, στα ξενοδοχεία της Πτολεμαϊδος? Στα ξενοδοχεία της Πτολεμαϊδος. Ή έχετε βασικά κάνει κάτι άλλο, έχετε μεριμνήσει? Όχι, βασικά έχω συστήσει τα ξενοδοχεία της Πτολεμαϊδος, έχω πάρει τιμές, τους έχω στείλει στο Πανευρωπαϊκό, στην Πανευρωπαϊκή Ένωση και έχουν όλοι ενημερωθεί όσοι δηλώνουν. Ξέρουν και σε ποια ξενοδοχεία θα μείνουν, αλλά και τι τιμές θα πληρώσουν. Τέτοιας πανευρωπαϊκής ενδέλειας εκδηλώσεις σαφώς τιμούν όχι μόνο το τένις, το άθλημα, αλλά και τον τόπο μας, την πόλη μας. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είμαστε ο μοναδικός σύλλογος που κάνουμε τόσο μεγάλες διοργανώσεις, γιατί αυτές είναι επίσημες διοργανώσεις, βαθμολογούμενες, της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Τένις. Και η πόλη της Πτολεμαϊδας διαφημίζεται όχι μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στον παγκόσμιο χάρτη του τένις. Καλή επιτυχία εύχομαι εκ των προτέρων που θα είναι δεδομένη, ναι. Αλλά οι προϋποθέσεις αυτές που μας λέτε και όλοι αυτοί οι ευίωνοι έτσι, ιονοί σίγουρα θα σφραγίσουν με επιτυχία ακόμα μια μεγάλη διοργάνωσή σας, κύριε Τσιάρα. Ελπίζουμε ότι θα μείνουν ευχαριστημένοι όλοι αυτοί που θα έρθουν, όπως έμειναν ευχαριστημένοι και όλοι αυτοί που έχουν έρθει μέχρι τώρα.